Η εταιρεία Θέαμα Ακρόαμα οργανώνει συναυλίες με τα παγκόσμια ενδέλεια συγκροτήματα Royal Hunt, José González, Pain, Pavlos Dog, χορηγός ΕΟΤ με 166.000 ευρώ. Και έπονται πολλές τέτοιες χορηγίες του κύριου Άρη του Χλειδάτου. Έτυχε λοιπόν να είναι ο κύριος Άρης, ο κύριος Πηλιατόπουλος, σαν τον κύριο Άρη, βεβαίω καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουμε ήδη ένα αρχείο σχεδόν συγκεντρώσει, ένα τεράστιο πάγκο με τέτοιες ιστορίες. Είναι αυτό που έχει κάνει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, να είναι σε κατάσταση έξαλλη και να θέλει τιμωρία των ανόχων εδώ και τώρα. Και τώρα θέλω λιγάκι να το κουβεντιάσουμε όλα αυτά, να ξεκινήσω από τον κύριο Ζουζάρη. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά και τι λέτε εσείς? Κοίτα τι γίνεται τώρα, αυτό το ανεπίξεστον και άξεστον καργατσουλιό, το οποίο δείχνει ψυχοπάθεια, δεν μπορεί να πληρώνεται από τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, νομίζω ότι πριν από όλα είναι να τους ζητηθούν να τα δώσει πίσω, να κρεμάσουν και ανάποδα αυτούς τους κυρίους του ελεγκτικού συνεδρίου που τα έκανε και κάτι άλλο. Συγγνώμη, συνάδελφοι, γιατί ο Σπιτόπουλος μπορεί να του άρεσε να το κρεμάσουν και ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει, άκου να σου πω, αυτά είναι δείγματα πραγματικά ανεπίξεστης, πραγματικά ανεπίξεστης τριτοκοσμικής ψυχοπαθίας. Λοιπόν, ψυχοπαθείς δεν μπορεί να μας κυβερνούν. Αυτά τα 5-800, δηλαδή τι κάνεις στο δωμάτιο με 5-800. Λοιπόν, αυτά είναι λεφτά να τα δώσει πίσω πρώτα. Τώρα από εκεί και πέρα. Είναι καλυμμένος ο κύριος Πηλιατόπουλος. Όπως είδατε, έχουν εγκριθεί από το. Να πάρεις και τους άλλους του ελεγκτικού συνεδρίου νόμιμα. Ναι, έτσι. Όπως είναι. Έχουν εγκριθεί. Λοιπόν, είναι αυτό που έχει πει ο Βουλγαράκης. Αυτό το πράγμα, να σου πω. Είμαστε σε έκτακτη συνθήκη. Σάλους πόπουλοι, σουπρέμα λέξ, έστω ας είναι η υπερτάτη αξία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους μαζέψουν όλους αυτούς, πώς είναι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες και οι θεσπινίδες και ο γενικός. Διότι πώς είχε 12 συνεργάτες. Η ερώτηση είναι απλή: έχεις 12 συνεργάτες. Εσύ τι κάνεις, βαριέσαι να σκεφτείς? Πήρε τις δημόσιες σχέσεις μαζί του, γιατί. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Okay. Άκουσα αυτά. Μην το συζητήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα εξωτερικής, σοβαρά πράγματα. Κύριε Μαρκάτο, να του ζητηθούν πίσω τα χρήματα και ενδεχομένως αν έχει ποινικές ευθύνες κτλ. Και μετά διαπόμπευση δημοσία βεβαίως με ροχάλα στην πλατεία Συντάγματος. Ροχάλα. Ορίστε, κύριε Μαρκάτο. Πάντως είναι σαφέστατα. Στην Πομπή των Παναθηναίων αυτά γινόταν. Διαπόμπευση της δημοσία. Πάντως είναι θέματα δεοντολογίας. Εγώ αρνούμαι να συνεχίσω μετά από αυτά. Να πούνε οι κύριοι ότι θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το χάλι. Θα πάμε σε άλλα θέματα, ναι. Να δούμε και το θετικό, βέβαια, από μια άποψη. Η κρίση θα ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Είναι θέματα δεοντολογίας, ηθικής και πολιτικής τάξης προφανώς. Εγώ σκέφτομαι ότι με αυτά που έγιναν και με την παρέτηση της κυρίας Γκερέκου, εδώ στέλνεται ένα μήνυμα. Δείχνει μια ευτυχία, κατά την άποψή μου. Και στέλνετε ένα μήνυμα προς την κοινωνία που δοκιμάζεται, στην οποία δοκιμάζεται συνολικά η εικόνα του πολιτικού κόσμου. Και εγώ δεν θέλω να δοκιμάζεται όλος ο πολιτικός κόσμος. Άρα βλέπουμε ένα μήνυμα θετικό ότι όλα αυτά πράγματι μπαίνουν στη δαγκάνα. Από την άλλη μεριά μέχρι σήμερα οι νέοι έχουν καταλάβει τον κόσμο της υποκρισίας τον οποίο εμείς έχουμε φτιάξει και πράγματι έχουν απαξιώσει και τα κόμματα και το σύστημά μας και τα μοντέλα διακυβέρνησης και βεβαίως τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, έτσι, τους καλοπληρωμένους διαμορφωτές της κοινής γνώμης επίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η κρίση είναι και μια ευκαιρία να δημιουργηθούν νέα πράγματα που θα τους ξεπεράσουν. Γι' αυτό τα τελευταία 15 χρόνια, αν θυμάστε, εγώ στους νέους λέω μόνο ένα μήνυμα. Παιδιά, ξεπεράστε μας. Γι' αυτό θα γίνει. Η Ελλάδα θα επιζήσει. Ναι, η Ελλάδα επέζησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1 εκατομμύριο. Έχουμε περάσει πολλά. Στη Μικρασία, έτσι. Έχουμε περάσει πείνα τεράστια, περισσότερα από όλες τις άλλες κράτη της Ευρώπης, με τη γερμανική κατοχή, την αγριότητα του εμφύλιου και πολλά άλλα πράγματα. Και επιζήσαμε, ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες in extremis έχουν και κάτι από ένα ηρωισμό. Συχνά γίνονται ήρωες. Εμείς τώρα το ξεχνάμε, διότι ακούμε αυτά που λέτε πράγματι και αυτά με τους πολιτικούς και τους διάφορους άλλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα και λέτε μα τι ηρωισμός. Και όμως είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Μάλιστα. Κύριε Φεδαβέλα, ορίστε. Μπορώ να πω κάτι. Δύο κουβέντες για να πάμε παρακάτω. Απλά πράγματα. Εγώ θα μείνω στη διαπλοκή. Εδώ μιλάμε για διαπλοκή. Είναι ορισμός της διαπλοκής. Δηλαδή δεν αναφέρω στον κύριο Πηλιατόπουλο μόνο, του κάνουν πολλοί υπουργοί. Παίρνουν 10 δημοσιογράφους. Το είπατε και μόνος. Μισό λεπτό. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού κάνουν προμόσιο της προσωπικότητάς τους. Εμείς χρειαζόμαστε δημοσιογράφους στη Μόσχα, τους Ρώσους, για να κάνουν διαφήμιση στην Ελλάδα. Όχι τους Έλληνες που πάνε τζάμπα οι δημοσιογράφοι. Και αυτός ο δημοσιογράφος πώς θα κάνει κριτική μετά στον Υπουργό, αν είναι κάτι άσχημο. Και να βγω για την κυρία Γκερέκου, διαφωνώ με τον κύριο Μαρκάκο. Ποια ευτυχία.
Ευτυχία έχεις όταν γνωρίζεις και δεν κατεβαίνεις στις εκλογές. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι γνώριζαν. Θα το δούμε το θέμα της Κυριακού. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν το αναλύσαμε. Σας είπα χθες υπήρχε μια περίοδο τεχνικών και έφυγε ο Ερντογάν από την Ελλάδα και δεν έγινε καμία συζήτηση. Μετά έπεσε στη μέση αυτή η ιστορία Βοσκόπουλου Κυριακού. Βλέπετε, η δημοσιογραφία είναι έτσι, αρπάζει την τελευταία στιγμή το γεγονός. Ήταν λοιπόν ένα κορυφαίο γεγονός η επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Τι πάνω πλουσίες, στην Τουρκία έλεγε αυτό ότι πάμε για να κάνουμε μια επανάσταση πια στη σχέση κλπ. Εμείς λοιπόν επικοινωνήσαμε με διάφορους Τούρκους δημοσιογράφους για να δούμε με τι στόχους ξεκίναγε ο Ερντογάν αυτή στην Ελλάδα. Ένας από τους καλούς δημοσιογράφους στην Τουρκία είναι ο κύριος Γιουβέν, δουλεύει στην εφημερίδα Radikal. Μίλησαμε μαζί του, ας ακούσουμε τι μας είπε γιατί θα μας δώσει μια βάση να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πάμε. Ελάτε να μοιραστούμε το πετρέλαιο του Αιγαίου. Είναι ξεκάθαρο ότι η τουρκική κυβέρνηση προσδίδει ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε αυτή την επίσκεψη. Ξέρετε, τα πράγματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχουν μείνει στάσιμα τα τελευταία χρόνια χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο στις διμερείς σχέσεις. Κυρίως στο θέμα του Αιγαίου που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα η Τουρκία θέλει να δει πρόοδο στις σχέσεις μέσω μιας οικονομικής συνεργασίας αλλά και σε ένα πρακτικό επίπεδο. Οι προσδοκίες της Τουρκίας είναι μεγάλες από αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Ερντογάν. Πρέπει να τη δούμε σαν μια συμβολική κίνηση από την οποία θα περιμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα έχουμε νέα σελίδα στην ιστορία των δύο χωρών. Ναι, έτσι πιστεύω. Σήμερα, μάλιστα, άκουσα τις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών μας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Μίλησε για ένα είδος επανάστασης. Συγκεκριμένα, η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν επανάσταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ίσως είναι μια πολύ καλή περίοδος να απλώσουμε το χέρι στην Ελλάδα. Θα γνωρίζετε φυσικά ότι ο Υπουργός Επικρατείας της Τουρκίας και Επικεφαλής των Διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Εγκεμέν Μπαγής, έθιξε το θέμα των στρατιωτικών εξοπλισμών και πρότεινε αμοιβαία μείωση των δαπανών για εξοπλισμούς. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν χρειάζεται να εξοπλιζόμαστε συνέχεια ο ένας έναντι του άλλου. Θεωρώ ότι με την επίσκεψή της στην Αθήνα η τουρκική κυβέρνηση θέλει να ζητήσει από την Ελλάδα, από την ελληνική κυβέρνηση, να υποβάλει πιο υποστηρικτικές θέσεις για το Κυπριακό. Περιμένει από την Ελλάδα έμεσα να ζητήσει από τον κύριο Χριστόφια να συνεργαστεί με την τουρκική πλευρά της Κύπρου ώστε να βρεθεί επιτέλους μια λύση. Το θέμα αυτό θα θυγεί στις συνομιλίες των δύο πρωθυπουργών. Ναι, το ίδιο ισχύει για την ελληνική κυβέρνηση, για τον κύριο Παπανδρέου. Σε συνέντευξή του σε τουρκικό κανάλι, είπε ότι μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα με τον Ερντογάν. Θεωρώ λοιπόν ότι και η Ελλάδα πρέπει να είναι αισιόδοξη, αλλά πρώτα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ισχύει ότι για πρώτη φορά θα συζητηθεί η δημιουργία ενός ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας που θα ασχολείται με στρατηγικά θέματα όπως είναι τα αποθέματα πετρελαίου. Ναι, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι βλέποντας την επίσκεψη αυτή από μια στρατηγική οπτική γωνία, είναι προφανές ότι η Τουρκία χρειάζεται και ζητάει την υποστήριξη της Ελλάδας για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η Ελλάδα και η Τουρκία να έχουν ή να δημιουργήσουν μια συνεργασία στο επίπεδο έρευνας και εξόρυξης πετρελαίων στο Αιγαίο. Φυσικά, αυτός είναι ένας επιπλέον πιθανός τομέας συνεργασίας που θα συζητηθεί. Οι δύο χώρες έχουν έρθει πολύ κοντά στον πόλεμο στο παρελθόν εξαιτίας του προβλήματος με το Αιγαίο. Πρέπει λοιπόν οι δύο χώρες να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας στην περιοχή που θα αφορά στις έρευνες για πετρέλαιο και στην συνεκμετάλλευσή του. Κατά τη γνώμη σας, ποιο θέμα θα είναι πρώτο στη λίστα του διαλόγου? Θεωρώ ότι ο βασικός σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στρατηγικής συνεργασίας. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε ένα συμβούλιο όπου οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας θα έχουν μπει σε ένα θεσμικό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να θεσμοθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό χρειάζεται τον άμεσο διάλογο μεταξύ των δύο πρωθυπουργών. Η δημιουργία αυτού του ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας προτάθηκε από την τουρκική πλευρά και η ελληνική πλευρά το δέχθηκε. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει να λειτουργήσει αυτό το συμβούλιο. Διάβασα ότι από τους βασικούς σκοπούς αυτής της επίσκεψης είναι η συνεργασία στο Αιγαίο για τα κοιτάσματα πετρελαίου και η συνεκμετάλλευσή τους. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η προσδοκία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και οι επιχειρηματίες. Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. One of the main topics of the visit.
Βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα αυτό του ενδεχόμενα υπαρκτού ορυκτού πλούτου στο Αιγαίο δεν υπόθηκε κουβέντα. Ούτε από τον Ερντογάν, ούτε από τον Πάντρε, ούτε από κανέναν. Εάν συζητήθηκε και αν δεν συζητήθηκε, δεν το ξέρει κανείς. Προσπαθούμε να το μάθουμε. Οι πληροφορίες από την Τουρκία είναι ότι συζητήθηκε το θέμα της συνδιαχείρισης του πλούτου του Αιγαίου, εάν υπάρχει. Θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Σταφορόπουλο. Ποια είναι η άποψή σας για τη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών? Βγήκε κάτι ουσιαστικό? Υπάρχει κάποιο βήμα? Έγινε αυτή η επανάσταση που έλεγε ο συνάδελφος από την Ραντικάλ στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, ή έχουμε πάλι επανάληψη ίσως μιας κατάστασης που την ξέρουμε? Κοιτάξτε, από αυτά που ανακοινώθησαν δεν υπάρχει τίποτε καινούριο. Ακόμα και αυτή το νότατο συμβούλιο, το όπως το ονόμασαν οι Τούρκοι, είναι αλήθεια ότι το πρότεινε η Τουρκία, διότι το ίδιο έκανε και με τη Ρωσία.